Χίλιες και μία νύχτες. Σαχραζάτ. Εις το όνομα του Θεού, του Πολυέλεου και Πολυεύσπλαχνου. Ήταν ένας βασιλιάς από τους βασιλιάδες των Μπανού Σασάν στην Ινδία και στα νησιά της μικρά και μεγάλα και στην Κίνα, βασιλιάς που είχε άπειρο στρατό και φρουρές και πλήθος δούλους και υπηκόους σαν μυρμήγκια. Άφησε μόνο δύο γιους, τον ένα στην ακμή της ανδρικής ηλικίας και τον άλλον παλικάρι ακόμα. Μα και οι δυο ήσαν γενναίοι και ευγενικοί και ωραίοι και μεγαλόκαρδοι. Σημείωση. Η Μπανού Σασάν, η γη απόγονη του Σασάν, ήταν η περίφημη Σασανίδε, που διαδέχτηκαν στα 226 μετά Χριστό τους επίσης περίφημους Αρσακίδας. Η δυναστεία αυτή, που ιδρύθηκε από τον Αρντεζίρ, Αρταξέρξη τον πρώτο, γιο του Μπαμπέκ και έγκονο ενός μάγου που τον έλεγαν Σασάν, βασίλεψε δίκως διακοπή ως τα 641, όταν η επιδρομή των Αράβων του Μωάμεθ, βρισκοντάς την εξασθενημένη από τους μακρούς πολέμους της με τους Βυζαντινούς και με τους Τούρκους του Τουρκεστάν, της κατέλησε δίκως μεγάλη δυσκολία και ανάγκασε τον τελευταίο βασιλιά της Γεσδεγκέρντ III να καταφύγει στην αυλή της Κίνας, όπου έλαβε το αξίωμα του στρατηγού της αυτοκρατορικής φρουράς και όπου απέθανε χωρίς να αφήσει απογόνους. Ο Σαχριάρ, που ακροάζεται τις γοητευτικές ιστορίες της ωραίας Σαχραζάτ, αν τις ακροάστηκε ποτέ, είναι ο 25ος στον κατάλογο των βασιλέων της μεγάλης αυτής δυναστείας. Επειδή στις χίλιες και μία νύχτες θα συναντήσουμε συχνά βασιλιάδες και των άλλων τριών μεγάλων δυναστειών της Περσίας, αναφέρω εδώ τα ονόματά τους προς οδηγία του αναγνώστου. Η πρώτη ήταν η Πεσντατιάν, η Ασσυριακή φυλή, προϊστορική αγνώστου χρονολογίας. Η δευτέρα ήταν Καγιανιάν, Πέρσε και Μίδη, που κατελήθησαν από τον Μέγαν Αλέξανδρο στα 331 π.Χ. Η τρίτη ήταν Ασκανιάν, η Αρσακιδών, που κατελήθηκαν από τους Ασανίδες. Ο τίτλος των βασιλέων και των τεσσάρων αυτών περσικών δυναστειών ήταν Ακάσιρα, πληθυντικός Κασρά. Από αυτή τη λέξη προήλθαν οι λέξεις Χοσρόε, Κέσαρ, Κάιζερ και Τσάρος. Η ιστορία του βασιλιά Σαχριάρ και του αδερφού του. Το λοιπόν, ο πρώτος ανέβηκε στο θρόνο, όπως ήταν το έθιμο, και κυβέρνησε με τόσο παραδειγματική δικαιοσύνη και αγαθότητα τη χώρα, ώστε αγαπήθηκε από όλον το λαό της πρωτευούσης και όλου του κράτους. Το όνομά του ήταν Σαχριάρ, και έκανε τον αδερφό του που τον έλεγαν Σαχ Ζαμάν, κύριο της Σαμαρκάνδης, στη χώρα των Βαρβάρων, από την πολύ στοργική αγάπη που του είχε. Κι οι δυο τους δεν πάβαν να μένουν μέσα στα διάφορα βασίλειά τους και οι νόμοι πάντα εκτελούνταν στις χώρες και στις απικίες των. Και ο καθένας τους βασίλευε στο κράτος του με καλοσύνη προς τους υπηκόους του και δικαιοσύνη και με μεγάλη άνεση και χαρά. Και η κατάσταση αυτή βάστηξε δίχως διακοπή καμιά δεκαριά χρόνια. Μα στο τέλος του 10ου-12ου μήνου, ο γεροντότερος βασιλιάς λαχτάρισε να ειδεί τον νεότερό του αδερφό και ένιωσε μες στην καρδιά του ακατανίκητη την ανάγκη να ανταμωθεί μαζί του άλλη μια φορά. Λοιπόν, συμβουλεύτηκε το βεζίρι του αν έπρεπε να πάει να τον ευρύ. Μα ο υπουργός, βρίσκοντας το σχέδιο όχι τόσο σωστό, συμβούλεψε καλύτερα να γραφεί ένα γράμμα και να σταλεί ένα δώρο στον νεότερο αδερφό με μια πρόσκληση να έρθει να επισκεφθεί το γεροντότερο. Και το γράμμα και το δώρο αναλάβαινε αυτός ο βεζίρης να τα πάει. Ο βασιλιάς δέχτηκε τη συμβουλή και αμέσως πρόσταξε να ετοιμαστούν ωραία και πλούσια δώρα. Άλογα μεσέλες στολισμένες με χρυσάφια και πετράδια, μαμελούκι, η λευκή σκλάβη, πανόριες δούλες, παρθένες, μολόρθα στήφια, υφάσματα, βαρύτιμα και τζοβαϊρικά και άλλα. Και ύστερα κάθισε και έγραψε μια γραφή στον αδερφό του, τον Σαχ Ζαμάν, όπου του φανέρωνε τη θερμή του αγάπη και τον άσβεστό του πόθο να τον δει, μιλάχει και πεθάνει ξαφνικά. Και στο τέλος τον παρακαλούσε να μην αργοπορήσει, μόνο να καταδεχθεί αμέσως να γυρίσει το πρόσωπό του κατά δω και να ξεκινήσει, αλλιώτικα μεγάλη θα ήταν η απογοήτευσή του και η απροθυμία του αδερφού του θα τον έστελνε ίσως γρήγορα στον τάφο. Και αφού έγραφε την τελευταία φράση
ειρήνη σε σένα και σε όλους τους δικούς σου, και σφράγισε το γράμμα, το παράδωσε στον Πρωθυπουργό μαζί με όλα τα δώρα που είπαμε πιο πάνω και του είπε να βιαστεί, να ετοιμαστεί και να κάνει όσο μπορεί πιο γρήγορα για να πάει και να γυρίσει. «Ακούω και υπακούω», είπε ο Βεζίρης, που άρχισε αμέσως να ετοιμάζεται, να δένει τις αποσκευές του και ό,τι άλλο χρειαζόταν, δίχως στιγμή να χάνει. Όλα αυτά του φάγανε 3 μέρες και την αυγή της Τετάρτης αποχαιρέτησε το βασιλιά του και τράβηξε έξω από τη χώρα, μέσα από ερήμους και από ψηλά βουνά, από βράχους γυμνούς και από τερπνούς τόπους, δίχως ούτε νύχτα ούτε μέρα να σταματήσει πουθενά. Μόνο κάθε φορά που έμπαινε σε ένα βασίλειο που ο κυβερνήτης του ήταν υποτελής τον κύριό του, γινόταν δεκτός με θαυμάσια δώρα από χρυσάφι και ασίμι και με άλλα πολλά φιλοδορήματα ωραία και σπάνια, έμενε εκεί τις 3 μέρες τις καθιερωμένες της φιλοξενίας και όταν έφευγε την Τετάρτη, μεγάλη και λαμπρά συνοδεία τον κατεβοδούσε με τιμή ως απόσταση μιας μέρας. Όταν ο Βεζίρης έφτασε κοντά στην πρωτεύουσα του Σαχ Ζαμάν, έστειλε για να του αναγγείλει την άφηξή του έναν από τους ανωτέρους του αξιωματικούς που πήγε και παρουσιάστηκε μπροστά στο βασιλιά. Και φιλώντας τη γη που πατούσε ο αφέντης, του παράδωσε το μήνυμα. Και αμέσως ο βασιλιάς διάταξε τους μεγιστάνες και τους άρχοντες του παλατιού του να βγουν ως μια σωστή ημέρα δρόμου για να συναπαντήσουν το Βεζίρι του αδερφού του. Και εκείνοι βγήκαν και τους χαιρέτησαν με σεβασμό και του ευχήθηκαν κάθε ευδαιμονία και τους σχημάτισαν μια συνοδεία και πομπή ώσπου φτάσαν ως όξο από τα τείχια της πολιτείας. Και όταν μπήκε στην πόλη, ο Βεζίρης έτρεξε ίσια στο παλάτι και παρουσιάστηκε μπροστά στο βασιλιά. Και αφού φίλησε τη γη μπροστά του και ευχήθηκε για την υγεία του και την ευτυχία του και του ευχήθηκε νίκες κατά των εχθρών του, τον επληροφόρησε πως ο αδερφός του λαχταρούσε να τον δει και ευχόταν να λάβει την ευχαρίστηση της επίσκεψής του. Ύστερα του παράδωσε το γράμμα που από τη λαχτάρα του ο Σαχ Ζαμάν το άρπαξε αμέσως από το χέρι του Βεζίρη και έσπασε τη σφραγίδα και το διάβασε. Είχε μέσα πολλά αφηρημένα και σκεπασμένα λόγια που απαιτούσαν σκέψη. Μα όταν ο βασιλιάς κατάλαβε καλά όλη την έννοιά τους, είπε «Ακούω και υπακούω στις διαταγές του αγαπημένου μου αδερφού» και πρόσθεσε στο Βεζίρι «Μα δεν θα ξεκινήσουμε παρά αφού συμπληρωθούν οι 3 μέρες της φιλοξενίας». Όρισε για τον υπουργό διαμερίσματα που άρμοζαν στον υψηλό βαθμό του μέσα στο παλάτι και έστεισε σκηνές για τους στρατιώτες και τους ακολούθους που είχε φέρει μαζί του του αδερφού του ο απεσταλμένος και τους έστειλε άφθονα φαγιά, πιωτά και άλλα αναγκαία. Την τετάρτη μέρα, αφού διόρισε το βεζίρι του αντιβασιλέα της χώρας για τον καιρό που θα έλειπε, ετοιμάστηκε για το ταξίδι. Σχημάτισε σωρούς από πλουσιοπάροχα δώρα, δώρα που τέριαζαν στη μεγαλειότητα του γεροντότερου του αδερφού και στραδιάταξε όλες οι σκηνές και οι γκαμίλες και τα μουλάρια με τα βαριά φορτώματα και τα μπαούλα και τους συνοδούς και τους φρουρούς να βγουν και να κατασκηνώσουν έξω από την πόλη για να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν την αυγή για την πρωτεύουσα του αδερφού του. Μα εκεί κατά τα μεσάνυχτα θυμήθηκε πως είχε λησμονήσει στο παλάτι του κάτι που ήθελε να πάρει μαζί του και δίχως σε κανέναν τίποτα να πει γύρισε μονάχος και μπήκε στα διαμερίσματά του όπου βρήκε τη βασίλισσα, την πρώτη από όλες τις γυναίκες του, να κοιμάται στο βασιλικό κρεβάτι του έχοντας αγκαλιασμένο με τα δυο της μπράτσα ένα μαύρο μάγειρα με όψηση χαμηρή και γεμάτο από μουτζούρες και λίγδες της κουζίνας. Όταν το δε αυτό, ο κόσμος του φάνηκε μαύρος μπροστά μάτια του και είπε «Όταν αυτό συμβαίνει ενώ είμαι ακόμα ένα βήμα έξω από την πόλη, τι μπορεί να κάνει η ακάθαρτη αυτή πόρνη στη μακρινή μου απουσία στην αυλή του αδερφού μου?» Και δίχως άλλη λέξη, έσυρε το χατζάρι του και χωρίζοντάς τους σε 4 κομμάτια με μια μόνη σπαθιά, τους άφησε απάνω στο χαλί και γύρισε τρεχάτος στο στρατόπεδό του, δίχως να ανακοινώσει σε κανέναν τι συνέβη. Και έδωσε διαταγές να λύσουν τις σκηνές και να ζέψουν τα ζώα για να φύγουν αμέσως και σε λίγη ώρα που σαν όλα έτοιμα ξεκίνησε και άρχισε το ταξίδι. Μα σ' όλο το δρόμο δεν του φεύγει από τη σκέψη η διαγωγή της γυναικός του και κάθε τόσο έλεγε στο νου του «Πώς μπόρεσε και μου έκανε ένα τέτοιο πράγμα, πώς μοναχή της προετοίμασε το θάνατό της». Και άλλα τέτοια, ώσπου τον κατάλαβε λύπη υπερβολική, το χρώμα του άλλαξε, κυτρίνησε σαν το κερί, το κορμί του μαράθηκε και είχε φόβο να χτυπηθεί από επικίνδυνη αρρώστια, από εκείνες που φέρνουνε στον άνθρωπο το θάνατο.
Έτσι ο Βεζίρης συντόμευε τους σταθμούς και αργοπορούσε περισσότερο στους σταθμούς που σαν κοντά σε πηγάδια και πηγές και έκανε ό,τι μπορούσε για να μαλακώσει τη μυστηριώδη θλίψη του βασιλέως. Τώρα όταν ο Σαχζαμάν έφτασε κοντά στην πρωτεύουσα του αδερφού του, έστειλε ταχυδρόμους και καλομινιτάδες για να αναγγείλουν τον ερχομό του και ο Σαχριάρ βγήκε έξω με τους βεζίριδές του και τους εμμύριδές του και όλους τους μεγιστάνες και τους άρχοντες του βασιλείου του για να τον συναπαντήσει. Και τον εχαιρέτησε και χάρη και χαρά μεγάλη και πρόσταξε όλη η πόλη να στολιστεί και να γιορτάσει για τιμή του. Όταν όμως οι δύο αδερφοί συναντηθήκαν, ο μεγαλύτερος δεν έλειψε να παρατηρήσει τη μεταβολή στην όψη του αδερφού του και τον ερώτησε με ανησυχία τι είχε. «Ω, δεν είναι τίποτα», είπε εκείνος, «απλώς σηκώπηκε οι κακουχίες του ταξιδιού. Με πείραξε η αλλαγή του νερού και του αέρα. Μα ο Θεός σας είναι ευλογημένος που έσμεξα πάλι με έναν αδερφό τόσο αγαπητό και τόσο σπάνιο». Με αυτόν τον τρόπο απόκρυψε το μυστικό του, προσθέτοντας: «Ο βασιλιά και πολυχρονεμένε χαλίφη, μόνο η κούραση και η κόπη βάψανε το πρόσωπό μου με χολή και έχωσαν τα μάτια μου βαθιά μέσα στις κόχες τους. Μα μην ανησυχείς, γρήγορα θα περάσει». Ύστερα μπήκανε και οι δυο στην πρωτεύουσα με όλες τις τιμές και ο μεγαλύτερος διόρισε στο μικρότερο για κατοικία ένα παλάτι πλάι στον κήπο των διασκεδάσεων και των τέρψεων και ύστερα από λίγες μέρες, βλέποντας την κατάστασή του που έμενε η ίδια, στοχάστηκε πως ήταν από τη λύπη του που βρισκόταν μακριά από τη χώρα του και από τους δικούς του. Για τούτο δεν του μίλησε πια και δεν του έκανε άλλες ερωτήσεις, ώσπου μια μέρα του είπε πάλι: «Ω αδερφέ μου, βλέπω όσο πάει το κορμί σου αδυνατή και το χρώμα σου γίνεται πιο χλωμό». «Ω αδερφέ μου», απάντησε ο Σαχζαμάν, «αν θες να μάθεις, έχω μια εσωτερική πληγή». Όμως ούτε τούτη τη φορά δεν του είπε για την πράξη της γυναίκας του. Ο Σαχριάρ ωστόσο κάλεσε γιατρούς και χειρούργους και τους σύστησε να περιποιηθούν τον αδερφό του σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και αυτοί κάναν ό,τι μπορούσαν ένα αλλά καιρό μήνα. Μα τα σερμπέτια τους και τα ματζούνια τους κανένα αποτέλεσμα δεν φέρναν, γιατί εκείνος δεν έβγαζε ούτε στιγμή από τη σκέψη του την πράξη της γυναίκας του και η αδιαθεσία του αντί να ελαττωθεί δυνάμωνε όλο ένα. Μια μέρα ο μεγαλύτερος αδερφός του είπε: «Αποφάσισα να βγω στο κυνήγι για να διασκεδάσω λιγάκι. Έρχεσαι κι εσύ. Έλα, ίσως να ξαλαφρώσει λιγάκι το βάρος της καρδιάς σου». Μα ο Σαχζαμάν αρνήθηκε: «Ο αδερφέ μου, η ψυχή μου δεν έχει πια καμιά διάθεση για τα κυνήγια και για τις άλλες τέρψεις της ζωής. Άσε με να ησυχάζω εδώ στη μοναξιά αυτού του παλατιού με την αρρώστια μου». Έτσι, ο Σαχζαμάν πέρασε τη νύχτα του στο παλάτι και το πρωί, όταν ο αδερφός του είχε φύγει στο κυνήγι, βγήκε από την καμαρά του και κάθισε κάτω σε ένα από τα παράθυρα της βεράντας που έβλεπαν μέσα στον κήπο των τέρψεων. Και εκεί άρχισε πάλι να σκέπτεται με πίκρα την προδοσία της γυναίκας του και αναστενάγματα βαριά ταράζανε το στήθος του. Και έτσι καθώς ήταν βυθισμένος σε αυτούς τους μαύρους λογισμούς, μια πόρτα άνοιξε ξαφνικά του παλατιού του αδερφού του, που ήταν από το άλλο μέρος του κήπου απέναντι στο δικό του, και βγήκαν από αυτήν 20 κόρες σκλάβες. Κι ήταν ανάμεσά τους η γυναίκα του αδερφού του, πεντάμορφη κυρά, θαυμάσιος τύπος καλονής και συμμετρίας και γλύκας, που βάδιζε με χάρη ελαφίνας που λαχταρά μια δροσερή πηγή. Μόλις της είδε, ο Σαχζαμάν τραβήχτηκε πίσω από το παράθυρο, μα πήγε και κρύφτηκε σε ένα άλλο μέρος από που μπορούσε να βλέπει όλο τον κήπο, δίχως να τον βλέπουν από εκεί. Εκείνες προχώρησαν καμπόσο μέσα στον κήπο, ώσπου φτάσαν σε ένα συντριβάνι που ήταν στη μέση μιας μεγάλης μαρμάρινης χαβούζας. Τότε βγάλανε τα ρούχα τους και, ό, περίεργο πράγμα, οι 10 ήσαν γυναίκες, παλακίδες του βασιλέως, και οι άλλοι 10 άσπροι σκλάβοι που πιαστήκαν από το χέρι με αυτές και σχημάτισαν ζεύγοι. Μα η βασίλισσα που είχε μείνει μόνη δίχως στέρι, σήκωσε το κεφάλι της και φώναξε με δυνατή φωνή: «Μασαούτ, Μασαούτ, έλα αφέντη μου». Και σε μια στιγμή, έτσι σαν όριμος καρπός που πέφτει από το κλαδί του το χοινόπορο, πήδησε κάτω από τα κλαδιά ενός δέντρου εκεί κοντά ένας θεόρατος ολόμαυρος αράπης με μάτια γουρλωμένα που το ασπράδι τους έκανε ακόμα πιο συχαμερή την απέσια και φρικιαστική του όψη. Την επλησίασε με τόλμη, έριξε τα μπράτσα του γύρω από τον κρινόλευκο λαιμό της και την έσφιξε με λάβρα μες στην αγκαλιά του. Το ίδιο κάναν και οι άλλοι σκλάβοι με τις κόρες, ώσπου ικανοποίησαν το πάθος τους και δεν πάβαν να φιλιούνται, να χαϊδεύονται, να αγκαλιάζονται, να παίζουν, να σελγούν ως την ώρα που η μέρα άρχισε να θαμπώνει. Τότε οι άντρες φόρεσαν πάλι τους φερετζέδες και όλοι εκτός του μαύρου που ανέβηκε στο δέντρο του μπήκαν στο παλάτι και έκλεισαν την πόρτα όπως ήταν πρώτα.
Τώρα όταν ο Σαχζαμάν είδε τη διαγωγή αυτή της νύφης του, είπε στον εαυτό του: «Μα το Θεό, η συμφορά η δική μου είναι ελαφρότερη από αυτήν. Ανάμεσα στους βασιλιάδες του κόσμου ο αδερφός μου είναι μεγαλύτερος βασιλιάς από μένα, κι όμως η ανομία αυτή γίνεται μέσα στο ίδιο του το παλάτι, και η γυναίκα του αγαπάει και σμίγει με τον πιο συχαμερό από όλους τους σκλάβους. Μα αυτό αποδεικνύει πως όλες είναι οι ίδιες και πως δεν υπάρχει γυναίκα που να μην απατά τον άντρα της. Λοιπόν, η κατάρα του Θεού απάνω τους και απάνω στους τρελούς που βασίζονται στην πίστη τους και τις θεωρούν αχνές». Έτσι απόβαλε τη μελαγχολία και την αδιαθεσία του, τη λύπη και την πίκρα του, και μαλάκωσε τον πόνο της καρδιάς του, λέγοντας και ξαναλέγοντας αυτές τις λέξεις, προσθέτοντας: «Έχω πεποίθηση πως κανείς άνδρας στον κόσμο δεν μπορεί να γλιτώσει από την κακοήθειά τους». Όταν ήρθε η ώρα του φαγητού, του φέρανε τους δίσκους και κάθισε και έφαγε με βουλημία, γιατί είχε καιρόν πολύ να βάλει στο στόμα του φαΐ, νιώθοντας πως τούτα να δει να τον αγγίσει οποιοδήποτε πιάτο, όσο νόστιμο κι αν ήταν. Ύστερα ευχαρίστησε τον παντοδύναμο Θεό και του έψαλε ύμνους και πέρασε μια ευχάριστη νύχτα, ανακουφιστική, και ήταν η πρώτη ύστερα από τόσο καιρό όπου γεύτηκε ξανά τη γλυκιά τροφή του ύπνου. Το πρωί έφαγε πάλι με όρεξη πολύ και αμέσως άρχισε να αναλαβαίνει την υγειά του και τις δυνάμεις του. Μετά 10 μέρες ο αδερφός του γύρισε από το κυνήγι και όταν είδε πως το χρώμα της υγείας του ξανάρθε, πως το πρόσωπό του είχε κοκκινήσει και πως έτρωγε με όρεξη τώρα, απόρρισε και του είπε: «Ο αδερφέ μου, ήμουν τόσο ανήσυχος που σε έβλεπα σε εκείνο το χάλι, στο πρόσωπο χλωμό, στο σώμα μαραμένο και στην καρδιά βαρύθιμη, και δεν ήξερα πού να αποδώσω την αιτία. Έλεγα με το νου μου πως η λύπη σου ίσως να ήταν από το χωρισμό σου από τη γυναίκα σου και από τους δικούς σου και από την απουσία σου από την πρωτεύουσά σου και από τη χώρα σου, για τούτο απέφευγα να σε ενοχλώ με ερωτήσεις. Μα τώρα, αχ άμντου λιλάχη, δόξα τω Θεώ, βλέπω τη δροσιά της υγείας στο πρόσωπό σου, τη χαρά στα μάτια σου και την ευδιαθεσία στα λόγια σου και σε όλες σου τις κινήσεις, και η καρδιά μου χαίρεται. Ωστόσο είμαι πολύ περίεργος να μάθω την αιτία της λύπης σου εκείνης και της ευχάριστης αυτής μεταβολής. Μη μου την κρύβεις, πες μου την, ικανοποίησε την περιέργεια του αγαπημένου σου αδερφού». Όταν ο Σαχζαμάν άκουσε αυτά τα λόγια, χαμήλωσε τα μάτια του στη γη και έμεινε σκεπτικός λίγες στιγμές. Ύστερα τα σήκωσε και είπε: «Θα σου πω, αδερφέ μου, ποια ήταν η αιτία που με έκανε να θλίβομαι και να μαραίνομαι. Μα να με συμπαθάς αν δεν μπορώ να σου πω και το λόγο της γιατριάς μου. Αλήθεια, θα σε παρακαλέσω πολύ να μην με βιάσεις να σου απαντήσω σε αυτό». Είπε ο Σαχριάρ, που του έκαναν έκπληξη μεγάλη αυτά τα λόγια: «Ας ακούσουμε πρώτα την αφορμή του πόνου σου». Λοιπόν, ο Σαχζαμάν κάθισε και του εξιστόρισε την απιστία της βασιλίσσης της Σαμαρκάνδης και όταν τελείωσε πρόσθεσε: «Να, αδερφέ μου, ο λόγος που με έκανε να θλίβομαι και να υποφέρω. Κρίνει αν είχα δίκιο». Ο Σαχριάρ κούνησε το κεφάλι του από την κατάπληξή του και με τη φωτιά της οργής που οι φλόγες της ανέβαιναν από την καρδιά στα μάτια του αναφώνησε: «Αλήθεια, δεν υπάρχει πιο πονηρό και άνομο πλάσμα από τη γυναίκα». Και αφού ύψωσε στον ουρανό τα μάτια του και ευχήθηκε: «Θεέ μου, γλίτωσέ με από αυτές», είπε πάλι στον αδερφό του: «Ναι, βέβαια, σώθηκες από πολλά κακά σκοτώνοντας την άπιστη γυναίκα σου, και ήταν δικαιολογημένος ο θυμός σου και η θλίψη σου για μια τέτοια ανατυχία, που δεν πιστεύω να έλαχε ποτέ σε κανέναν άλλο βασιλιά. Μα το Θεό, αν συνέβαινε αυτό σε μένα, δεν θα ικανοποιούμουν παρά ανέσφαζα τουλάχιστον 1000 γυναίκες και στο τέλος θα τρελαινόμουν δίχως άλλο. Μα τώρα δόξα να έχει ο Θεός που μετρίασε τη συμφορά σου. Όμως πρέπει να μου γνωρίσεις και εκείνο που τόσο ξαφνικά σου απόδωσε την υγεία σου και να μου εξηγήσεις τι σου ξανάφερε τη γαλήνη στην καρδιά σου». «Ο πολυχρονεμένε χαλίφη, και πάλι σε παρακαλώ να μην επιμείνεις να σου το πω». «Όχι, επιμένω. Φοβούμαι, αδερφέ μου, μήπως η αφήγησή μου σου προξενήσει περισσότερη οργή και θλίψη από τη δική μου. Αυτό θα ήταν ένας ακόμα λόγος παραπάνω για να μου πεις όλη την ιστορία», είπε ο Σαχριάρ, «και σε εξορκίζω στο όνομα του Θεού να μη μου κρύψεις το παραμικρό». Λοιπόν, ο Σαχζαμάν κάθισε και είπε όλα όσα είδε από την αρχή ως το τέλος και έκλεισε την αφήγησή του με αυτά τα λόγια: «Όταν είδα την ανομία και την προδοσία της γυναίκας σου, αδερφέ μου, και σκέφτηκα πως είσαι στα χρόνια μεγαλύτερός μου και στη βασιλεία ανώτερός μου, η λύπη μου λιγόστεψε με τη σύγκριση που έκανα και το πνεύμα μου ανάλαβε τη γαλήνη του
και διώχνοντας από απάνω μου τη μελαγχολία και την αποθάρρυνση, μπόρεσα να φάω και να πιω και να κοιμηθώ και έτσι γρήγορα ξαναβρήκα την υγειά μου. Αυτή είναι η αλήθεια και όλη η αλήθεια. Όταν ο βασιλιάς Αχριάρ άκουσε αυτά, χλώμιασε σαν το κερί. Και η οργή και η λύσα έσφιξαν την καρδιά του. Και έτρεμε όλος και δεν μπορούσε να προφέρει λέξη και φαινόταν σαν να τον έπνιγε η μανία. Μα σε λίγο ήρθε πάλι στα συγκαλά του και είπε: «Ο αδερφέ μου, δεν θα ήθελα να σε πω ψεύτης όσα μου είπες, μα δεν μπορώ να τα πιστέψω αν δεν τα ειδώ με τα ίδια μου τα μάτια. Αν θέλεις να ειδείς με τα μάτια σου τη συμφορά σου», είπε ο Σαχζαμάν, «σήκω αμέσως και ετοιμάσου για να βγεις και πάλι σε κυνήγι και ελακρύψου στο παλάτι και θα ειδείς με τα ίδια σου τα μάτια και θα πιστέψεις». «Καλά λες», είπε ο βασιλιάς και δήλωσε στους αυλικούς του την πρόθεσή του να βγει και πάλι σε κυνήγι. Και ο στρατός και οι σκηνές στάλθηκαν έξω από την πόλη και στάθμευσαν στον κάμπο. Και ο βασιλιάς πήγε μαζί τους και κλείστηκε μονάχος μέσα στη σκηνή του, δίνοντας διαταγή στους φρουρούς να μην αφήσουν κανέναν να πλησιάσει. Και όταν ήρθε η νύχτα, κάλεσε το βεζίρι του και του είπε: «Μείνε στη θέση μου και μην αφήσεις κανέναν να αντιληφθεί την απουσία μου πριν περάσουν 3 μέρες. Τότε οι 2 αδερφοί φόρεσαν ρούχα ανθρώπων του λαού για να μην γνωριστούνε και γύρισαν νύχτα και κρυφά στο παλάτι, όπου επέρασαν τις σκοτεινές ώρες και την αυγή πήγαν και κάθισαν στο ίδιο το μέρος όπου είχε κρυφτεί την πρώτη φορά ο Σαχζαμάν, στη βεράντα που έβλεπε προς τον κήπο των Τέρψεων. Και σε λίγο βγήκαν έξω όπως και τότε η βασίλισσα και οι γυναίκες του χαρεμιού και προχώρησαν ως το συντριβάνι. Εκεί γδύθηκαν και φάνηκαν οι 10 άνδρες και οι 10 γυναίκες και η σύννευνη του βασιλιά χτύπησε τα χέρια της και φώναξε: «Πού είσαι, Μασαούντ, πού είσαι, αφέντη μου?» Και αμέσως ο συχαμερός αράπης πήδησε από το δέντρο και όρμησε δίχως στιγμή να χάνει την αγκαλιά της, κράζοντας: «Να με, κυρά μου, να με ο κανακάρι σου!» Και η κυρά γέλασε με την καρδιά της και όλες και όλοι πέσανε στη χλόια πάνω και ικανοποίησαν το μυαρό τους πάθος και έμειναν έτσι απασχολημένοι κανά 2 ώρες. Ύστερα πέσαν όλοι μέσα στη χαβούζα και αφού λούστηκαν και κάνανε πολλά παιχνίδια μέσα στο νερό, βγήκαν πάλι, ντύθηκαν και γύρισαν στο παλάτι όπως την πρώτη φορά. Όταν ο βασιλιάς Σαχριάρ είδε αυτήν την ανομία της γυναίκας του και των παλακίδων του, έμεινε σαν αποκουτιαμένος και έκραξε: «Μόνο σε μια απόλυτη μοναξιά μπορεί ένας άνθρωπος να σωθεί από τις πράξεις του μυαρού αυτού κόσμου. Μα το Θεό η ζωή δεν είναι παρά μια μεγάλη απάτη». Και αμέσως πρόσθεσε: «Μη μου εναντιωθείς, ο αδερφέ μου, σε ό,τι θα προτείνω». Και ο άλλος απάντησε: «Όχι», είπε λοιπόν, «ας σηκωθούμε όπως είμαστε και αμέσως ας φύγουμε από εδώ. Τι αξία έχει πια για μας το στέμα? Πάμε να περιπλανηθούμε στου Θεού τη γη, λατρεύοντας τον Παντοδύναμο, όσο του βρούμε κάποιον που να του λέχε παρόμοια συμφορά και ίσως αυτό να μπορέσει να μας παρηγορήσει. Αν όμως δεν βρούμε κανέναν, τότε πιο παρακαλετός θα είναι για μας ο χάρος παρά η ζωή». Έτσι οι 2 αδερφοί κατέβηκαν και βγήκαν από μια πισινή μυστική πόρτα του παλατιού και ούτε στιγμή δεν σταμάτησαν, η μέρα, η νύχτα, όσο του φτάσαν σε ένα δέντρο μοναχικό μέσα σε ένα λιβάδι, πλάι σε μια πηγή με δροσερό νερό, όχι μακριά από τη θάλασσα. Ήπιαν νερό και κάθισαν να αναπαυθούν. Και εκεί που κουβεντιάζαν, ακούσαν ξαφνικά μεγάλη ταραχή και φοβερή βοή από το πέλαγος, λες και τα ουράνια κατρακυλούσαν στη γη. Η θάλασσα φούσκωσε με κύματα θεόρατα μπροστά τους και πάνω από αυτά ορθώθηκε ένας μαύρος στήλος που μάκραινε ολοένα ώσπου έφτασε ως τα σύννεφα και άρχισε να προχωράει προς τη στεριά. Στη θέα του τέτοιος φόβος έπιασε τους 2 αδερφούς ώστε τρέξαν και ανέβηκαν στην κορυφή του δέντρου που ήταν πολύ ψηλό και με τον τρόμο στην καρδιά περίμεναν εκεί να ειδούν τι θα συμβεί. Και βλέπουν πως ήταν ένα τζιν. Τελώνιο, γιγάντιο στο ύψος, πελώριο στον όγκο με θεόρατους ώμους, στήθος και κούτελο και μαύρο σαν τη νύχτα που κρατούσε στο κεφάλι του μια μεγάλη κρυστάλλινη κασέλα. Σημείωση. Τζιν ή γκιν. Υπερφυσικά όντα, πονηρά και κακοποιά, πλασμένα όχι από χώμα όπως ο άνθρωπος, μα από τη φωτιά της κολάσεως. Είναι κατά τη μουσουλμανική παράδοση κάτι τι μεταξύ ανθρώπου και διαβόλου. Οι μουσουλμάνοι τα πιστεύουν και τα φοβούνται.
Υποτίθεται ότι παρουσιάζονται με μορφή γάτας, σκύλου, μαϊμούς ή άλλων ζώων ή με μορφή ανθρώπων, πελωρίων και τρομερών με φρικιαστική όψη. Είναι αρσενικά και θηλυκά και μπορούν να αυξάνονται και να πληθύνονται. Λέγεται ότι κατάγονται από τη φύτρα του αιωσφόρου. Έχουν καταπληκτικές μαγικές δυνάμεις και μπορούν να πετούν μέσα από τον αέρα αόρατα. Ζουν σε πηγάδια, σε σπηλιές, σε ερείπια, σε αποξεραμένους ποταμούς ή ρεματιές και συχνά αρπάζουν νύφες ή γαμπρούς στη βραδιά του γάμου των και τους κρατούν για τον εαυτό τους. Τρέμουν και εξαφανίζονται στο άκουσμα του ονόματος του Αλλάχ, του Μωάμεθ, του Μισίχ, Μεσσία ή Χριστού, του Σουλεϊμάν, Σολομώντος και μερικών άλλων προφητών. Υπόκεινται στο θάνατο, μα μόνο αν ξεγελαστούν και παρασυρθούν σε ορισμένα μέρη, όπου εκείνος που τα ξεγέλασε τα χωρίζει στη μέση με σπαθί ή τους κόβει το κεφάλι, πράγμα πολύ δύσκολο γιατί είναι πολύ πανούργα. Οι μουσουλμάνοι πιστεύουν πως μόνο οι ισχυροί βασιλιάδες κατόρθωσαν να τα εξουσιάσουν και ο τελευταίος από αυτούς ήταν ο Σολομών που τα ανάγκασε όπως και τους δαιμόνους της κολάσεως να τον υπηρετούν. Το Κοράνι συχνά τα αναφέρει. Στις χίλιες και μία νύχτες συχνά συγχαίονται με τους δαιμόνους της κολάσεως. Προχωρούσε προς τη στεριά το τζιν, περπατώντας στο βυθό της θάλασσας, και όταν έφτασε στο δέντρο όπου ήσαν ανεβασμένοι οι δύο βασιλιάδες, κάθισε στο νίσιο του. Τότε απόθεσε χάμου την κασέλα και έβγαλε από αυτήν μια άλλη κάσα με 7 σιδερένιες κλειδονιές που τις ξεκλείδωσε με 7 σιδερένια κλειδιά που τα είχε κρεμασμένα στο μερί του και είδαν να βγαίνει από μέσα μια νιά κυρά, λευκή σαν κρίνος και χαροπή και γλυκιά, με λεπτή και λιγερή κορμοστασιά και λαμπερή σαν φεγγάρι στη 14η νύχτα του ή σαν ήλιος που σκορπά τη ζωηρή του λάμψη, έτσι όπως λέει και ο ποιητής σου Τάγια. Σηκωθείτε σαν την αυγή όταν ξεπροβάλλει ακτινοβόλα μέσα από τα σκοτάδια και λούστηκε σε φως χρυσό το άλσος με τη χαριτόβρητη ματιά της. Από το ακτινοβόλημά της η λάμψη του ήλιου αυξάνει και όταν τραβά τους πέπλους της τροπιάζει του φεγγαριού το φως. Όταν δείχνει τα θέλγητρά της όλα τα πλάσματα σκύβουνε ανάμεσα στα χέρια της. Και όταν πετά την αστραπή της ματιάς της, κάνει ολάκερες πολιτείες να χύνουν τα δάκρυα σαν βροχή. Το τελώνιο την κάλυσε πλάι του κάτω από το δέντρο και κοιτάζοντάς την στα μάτια είπε «Ω γλυκίδα το πλάσμα, ο διαλεκτό τέρι της καρδιάς μου, ω γυναίκα από ευγενικιά καταγωγή που σάρπαξα τη νύχτα του γάμου σου ώστε κανείς να μην μπορέσει να με εμποδίσει να απολαύσω την πρώτη σου αγάπη και που κανένας εκτός από μένα δεν σ' αγάπησε και δεν σε χάρηκε. Ω αγαπημένη μου, θα ήθελα να γύρω και να κοιμηθώ λιγάκι απάνω στην ποδιά σου». Έγειρε τότε το κεφάλι του απάνω στα μυριά της γυναίκας και απλώνοντας τα κανιά του που έφταναν ως κάτω στη θάλασσα κοιμήθηκε και ρουθούνισε και σαν βροντί κύλησε στον αέρα το ροχαλιτό του. Μια στιγμή εκείνη σήκωσε το χαριτωμένο κεφάλι της προς την κορφή του δέντρου και είδε τους δύο βασιλιάδες που κούρνιαζαν εκεί. Τότε απαλά-απαλά ανασήκωσε από την ποδιά της την κεφαλή του τέρατος και την απόθεσε πάνω στη χλόη. Ύστερα σηκώθηκε στα πόδια της και άρχισε να κάνει νοήματα στους βασιλιάδες και να τους λέει σιγανά «Κατεβάτε, κατεβάτε, μη φοβάστε το δαιμόνιο τούτο». Τρομάρα τους έπιασε εκείνους όταν είδαν πως τους αντιλήφθηκε η γυναίκα και τις απάντησαν με αυτά τα λόγια. «Να έχεις καλό από το Θεό, σεβαστή κυρία, συμπάθησέ μας και μη ζητάς να κατεβούμε». Μα εκείνη ξανάπε «Κατεβάτε αμέσως, είμαι το Θεό, ξυπνώ τον άνδρα μου τούτο το τελώνιο και σας κατακομματιάζει». Και εξακολούθησε να τους κάνει νοήματα να κατέβουν. Λοιπόν αυτοί από το φόβο τους κατέβηκαν και πήγανε κοντά της. Και εκείνη τους πήρε πιο πέρα και τους εβίασε να πλαγιάσουν μαζί της λέγοντάς τους «Κάντε το δίχως αργοπορία και αναβολή γιατί μα την πίστη μου θα τον ξυπνήσω». Αυτοί της είπαν «Ω καλή κυρά, σε εξορκίζομαι στο όνομα του Θεού, απάλλαξέ μας από αυτό το έργο γιατί είπαμε να αποφύγουμε αυτό το πράγμα και εξάλλου φοβούμαστε τον άνδρα σου. Μπορεί από στιγμή σε στιγμή να ξυπνήσει, πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλεις». «Ας λείψουν τα λόγια. Το θέλω και πρέπει να γίνει αυτό που σας λέω», τους είπε και τους ορκίστηκε σε εκείνον που όρθωσε τους ουρανούς δίχως στηρίγματα και δίχως στήλους, πως αν δεν έκαναν τη θέλησή της, θα βάζε το δαιμόνιο να τους στραγγαλίσει και να τους πετάξει στη θάλασσα. Σε αυτά τόσο ταράχτηκαν από το φόβο οι δύο αδερφοί, ώστε δίχως άλλο λόγο ικανοποίησαν την επιθυμία της κυράς. Και εκείνη χαρούμενη είπε «Ωραία,
Ύστερα πήρε μέσα από την τσέπη της μια σακούλα και έβγαλε ένα μακρύ κορδόνι όπου ήσαν περασμένα 570 δαχτυλίδια και ρώτησε «Ξέρετε τι είναι αυτά?» Της απαντήσαν «Όχι». Τους είπε «Αυτά είναι τα δαχτυλίδια 570 ανδρών που μαγκάλιασαν και απόλαυσαν το κορμί μου απάνω στα κέρατα αυτού του βλάκα, αυτού του τρελού, αυτού του σιχαμερού τελώνη μου. Για τούτο δώστε κι εσείς τα δαχτυλίδια σας για να μην χάσω το λογαριασμό». Όταν οι δύο αδερφοί έβγαλαν από τα χέρια τους τα δαχτυλίδια τους και τα έδωσαν σε αυτήν, τους είπε «Αλήθεια, ο δαίμονας αυτός με άρπαξε τη βραδιά του γάμου μου, την ώρα που ο γαμπρός μου οδηγούσε στο νηφικό κρεβάτι και με έκλεισε μέσα σε μια κάσα. Και την κάσα την τοποθέτησε μέσα σε μια μεγαλύτερη κασέλα και έβαλε στην κασέλα 7 γερές σιδερένιες κλειδονιές και πήγε και με απόθεσε στο βυθό του ωκεανού και με φύλαξε έτσι για να μείνω αγνή και τίμια, λέει, και για να μην μπορέσει κανείς άλλος να με πλησιάσει παρά μόνο αυτός. Όμως εγώ πλάγιασα με τόσους ως τώρα άνδρες και το κακορίζικο τούτο τελώνιο δεν ξέρει πως τις βουλές της μοίρας κανείς ποτέ δεν μπορεί να τις εμποδίσει ή να τις αναποδογυρίσει και πως ό,τι η γυναίκα θέλει θα γίνει όσο και να μην θέλει ο άνδρας. Όπως είπε ένας ποιητής, μη βασίζεστε στις γυναίκες, μην εμπιστεύεστε στην καρδιά τους, ψεύτικη αγάπη θα σας ορκιστούν μα ποτέ δεν αποχωρίζονται από το δόλο. Πάρτε παράδειγμα τον Ιούσεφ. Μακριά από τα τεχνάσματά τους, μακριά από τις διαολιές τους. Ο Ιμπλής απάτησε τον Αδάμ, δεν το ξέρετε, παίρνοντας τη γυναίκα για σύνεργο. Σημείωση. Ιούσεφ, ο Ιωσήφ, ο γιος του Ιακώβ. Είναι για τους μουσουλμάνους τύπος της αρετής και της εμνότητας. Το Κοράνι αφιερώνει στην ιστορία του, ιστορία πολύ διαφορετική από εκείνη που περιγράφει η Γραφή, ξεχωριστό κεφάλαιο που είναι το ωραιότερο σε όλο το βιβλίο αυτό και το μόνο που έχει κάποια φιλολογική αξία. Ιμπλής, ο διάβολος. Κατά το Κοράνι που λαβαίνει την πληροφορία από το Ταλμούδ, ο Ιμπλής διανέχτηκε έναν άλλο αποστάτη άγγελο, τον Αλ-Χαρίς, που ο Θεός τον καταδίκασε να μένει στον αιώνα τον άπαντα αλυσοδεμένο στα έγκατα της κολάσεως. Ο Ιμπλής αρνήθηκε να προσκυνήσει τον Αδάμ όταν διατάχθηκε από το Θεό. Είναι αυτός που πήρε το σχήμα του Όφεως και έκανε τους προπάτορες να χάσουν τον παράδεισο. Εξακολουθεί να πατά το ανθρώπινο γένος και στη συντέλεια των αιώνων, την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, αυτός και όλοι οι άλλοι δαίμονες θα συναχθούν γύρω από την κόλαση και θα μείνουν εκεί γονατιστοί και με το κεφάλι σκυμμένο, ως ότου ο Θεός βγάλει την απόφασή του. Ύστερα επήγε κοντά στο τελώνιο, επήρε το κεφάλι του και το έβαλε πάλι επάνω στα μυριά της όπως πρώτα και είπε με σιγανή φωνή στους δύο βασιλιάδες που μέναν ακόμα με ανοιχτό το στόμα από την κατάπληξη που τους είχαν κάνει τα λόγια της. «Φύγετε τώρα, αλλά αργέψτε από αυτό το μέρος πριν ξυπνήσει και σας πάρει χαμπάρι». Αυτοί χωρίς να χάνουν καιρό γύρισαν τρεχάτη από τον ίδιο δρόμο που είχαν έρθει και όταν έφτασαν σε μεγάλη απόσταση από το μέρος εκείνο σταθήκαν να ξαποστάσουν. Και είπε ο Σαχριάρ του Σαχαζαμάν «Για σκέψου αδερφέ μου, με τι καταπληκτικό τρόπο η γυναίκα αυτή απατά ένα δαιμόνιο που είναι πολύ πιο δυνατό από μας. Λοιπόν, αφού αυτουνού που είναι ένα στοιχείο τόσο φοβερό έλαχε μια ατυχία τόσο μεγάλη, πιο μεγάλη από τη δική μας, νομίζω πως μπορεί αυτό να μας δώσει αρκετή παρηγοριά. Για τούτο ας γυρίσουμε στις χώρες μας και στις πρωτεύουσές μας και ας αποφασίσουμε ποτέ να μην εμπιστευτούμε πια την καρδιά μας η γυναίκα». Έτσι ξεκίνησαν για το στρατόπεδο του βασιλιά Σαχριάρ, όπου φτάσανε το πρωί της τρίτης μέρας και έδωσαν διαταγή να γυρίσουν αμέσως στην πόλη. Και όταν έφτασαν στο παλάτι, ο Χαλίφης φώναξε το βεζίρι του, τον πατέρα των δύο κοριτσιών, που Ινσάλα θα αναφέρομαι σε λίγο, και του είπε «Ινσάλα, αν θέλει ο Θεός». Πολύ συχνή φράση στο στόμα των μουσουλμάνων όταν θέλουν να μιλήσουν για κάτι που σκοπεύουν να κάνουν. «Σε διατάζω να πάρεις τη γυναίκα μου και να τη σκόψεις το κεφάλι, γιατί μουρντάρεψε τα καθηκοντά της και την πίστη της». Έτσι ο Βεζίρης την οδήγησε στον τόπο της καταδίκης, όπου ο Δήμιος της πήρε το κεφάλι. Ύστερα, ο βασιλιάς Σαχριάρ πήρε στο χέρι του το σκύπτρο και πήγε στο χαρέμι και σφάξε όλες τις παλακίδες και τους μαμελούκους. Και ακόμα πήρε επίσημο όρκο πως κάθε γυναίκα που θα παντρευόταν θα έπαιρνε την παρθενιά της τη νύχτα και το πρωί θα της έκοβε το κεφάλι για να είναι σίγουρος για την τιμή του. Γιατί είπε ποτέ δεν υπήρξε ούτε υπάρχει αγνή γυναίκα στην όψη της γης. Τότε ο Σαχζαμάν παρακάλεσε τον αδερφό του να τον αφήσει να γυρίσει στο βασιλείο του και έφυγε με μεγάλη ακολουθία και πλούσια δώρα και ταξίδεψε μέσα από κάμπους και βουνά ώσπου έφτασε στη χώρα του.
Στο να μεταξύ ο Σαχριάρ πρόσταξε το βεζίρι του να του φέρει την ύφη που θα κοιμόταν μαζί του τη νύχτα. Αυτός του έφερε μια πεντάμορφη κόρη, τη θυγατέρα ενός εμμύρη. Και ο βασιλιάς πήγε σε αυτήν το βράδυ και πλάγιασε μαζί της όλη τη νύχτα και όταν έφεξε η μέρα διάταξε το βεζίρι να της πάρει το κεφάλι. Και ο βεζίρης έκανε όπως του είπε και δεν έβγαλε μιλιά από το φόβο. 3 χρόνια εξακολούθησε αυτόν τον τρόπο, να παντρεύεται μια παρθένα κάθε νύχτα και να την σκοτώνει το πρωί, ώσπου ο λαός άρχισε να κραυγάζει εναντίον του και να τον καταργέται και να παρακαλεί το Θεό να του ρίξει φωτιά και στροπελέκι να τον κάψει. Γυναίκες κλαίανε, μητέρες θρυνούσαν, πατεράδες φεύγανε με τις κόρες τους, ώσπου δεν έμεινε πια στην πολιτεία καμιά για παντρεία. Μια μέρα ο βασιλιάς πρόσταξε το βεζίρι του να του φέρει μια παρθένα για εκείνο το βράδυ. Και ο υπουργός κατέβηκε στην πολιτεία και έψαξε και δεν βρήκε καμιά. Από το φόβο του μήπως του πάρει το κεφάλι ο βασιλιάς, γύρισε σπίτι του θλιμμένος και ανήσυχος. Τώρα ο βεζίρις αυτός είχε 2 θυγατέρες. Σαχραζάτ λέγανε τη μια, Ντουνιαζάτ την άλλη. Η Σαχραζάτ τη μεγαλύτερη είχε διαβάσει τα βιβλία, τα χρονικά και τους θρύλους των προηγούμενων βασιλιάδων και τις ιστορίες και τα παραδείγματα και τα διδάγματα των περασμένων ανθρώπων και πραγμάτων. Αλήθεια, λέγαν πως είχε συνάξει 1000 τόμους ιστοριών που ανάφεραν για αρχαίες φυλές και για περασμένους κυβερνήτες. Είχε διαβάσει τα έργα των ποιητών και τα ξέρε απ' έξω. Είχε σπουδάσει τη φιλοσοφία και τις επιστήμες, τις τέχνες και τους τρόπους της καλής συμπεριφοράς. Και ήταν ευχάριστη και ευγενικιά, γνωστική και έξυπνη, καλά διαβασμένη και καλά αναθρεμένη. Τώρα εκείνη την ημέρα είπε στον πατέρα της, «Τι έχεις και είσαι τόσο μαραμένος πατέρα, θα σου πω εκείνο που είπε ένας ποιητής. Λέγε σε όποιον βλέπεις λυπημένο, η θλίψη ποτέ δεν διαρκεί. Όπως η χαρά δεν έχει αύριο, έτσι και η λύπη περνά στο χτες». Όταν ο βεζίρης άκουσε από τη θυγατέρα του τα λόγια αυτά, της ανέφερε την αφορμή της στενοχώριας του. Τότε εκείνη του είπε, «Αλήθεια για το Θεό πατέρα, ως πότε πια αυτή η σφαγή των γυναικών. Θέλεις να σου πω τι έχω στο νου μου για να σώσουμε και τη χώρα και το βασιλιά από την καταστροφή». «Λέχε μου κόρη μου», της είπε και εκείνη του είπε, «Θέλω να με δώσεις γυναίκα στο βασιλιά ένα βράδυ. Να, απόψε λόγου χάρη». «Θεέ μου», έκραξε ο βεζίρης τρομαγμένος, «τι λες παιδί μου, θέλεις να εκθέσεις τη ζωή σου σε τέτοιο κίνδυνο, πώς βγήκε από το στόμα σου μια λέξη τόσο ανόητη, τόσο τρελή». «Νομίζεις πως είναι τόσο ανόητη πατέρα, σου λέω άφησέ με να κάνω μια καλή πράξη και ο βασιλιάς αν θέλει ας με σκοτώσει. Ο θάνατός μου θα είναι μια εξαγορά για τις άλλες». «Ω κόρη μου», ρώτησε ο πατέρας, «και τι θα ωφεληθείς εσύ όταν θα χάσεις τη ζωή σου». Του απάντησε, «Ω πατέρα μου, εγώ θα το κάνω και ας γίνει ό,τι γίνει». Τότε τον έπιασε θυμός το βεζίρι και τη μάλωσε και την έβρισε και στο τέλος της είπε, «Μα την αλήθεια, εσύ ζητάς να πάθεις ότι έπαθε ένας γάιδαρος μια φορά και ύστερα το μετανόησε πικρά». «Και τι έπαθε ο γάιδαρος αυτός», ρώτησε η Σαχραζάτ. Και ο βεζίρις άρχισε την ακόλουθη ιστορία. Η ιστορία του βοδιού και του γαϊδάρου. «Μάθε κόρη μου πως ήταν μια φορά ένας έμπορος που είχε πολλά χρήματα και υποτακτικούς και χτήματα και γκαμίλες και άλλα κτίνη και καλλιεργούσε με επιμέλεια τη γη. Είχε γυναίκα και οικογένεια και ο Θεός τον είχε πρικίσει με το χάρισμα να καταλαβαίνει τη γλώσσα των ζώων και των πουλιών, χωρίς όμως να μπορεί να την κοινολογήσει σ' άλλους, γιατί θα πέθαινε αμέσως. Μια μέρα, εκεί που καθόταν κοντά στο στάβλο και κουβέντιαζε με τους δούλους του και τα παιδιά του παίζαν γύρω του, άκουσε το βόηδι να λέει στο γάιδαρο, «Τι καλότυχος είσαι εσύ με την ωραία ζωή που κάνεις. Αναπάβεσαι, ραχατεύεις, τρως το κρυθαράκι σου και πίνεις καθαρό νεράκι της πηγής και κανείς δεν σε πειράζει, κανείς δεν σε τυραννεί. Ο μόνος σκόπος που κάνεις είναι να σηκώνεις μια φορά την ημέρα τον αφέντη για να τον πας στο χτήμα και να τον γυρίσεις. Ενώ εγώ το δυστυχισμένο πλάσμα σέρνομαι έξω από του Θεού τα χαράματα και μου βάζουν το ζυγό στο σβέρκο και από την αυγή ως το βράδυ κοπιάζω να οργώνω τη γη. Με βιάζουν να κάνω περισσότερα από όσα μπορώ και υποφέρω από κάθε είδους κακομεταχείριση από τη μια νύχτα ως την άλλη. Ύστερα με φέρνουν πίσω με τα πλευρά μου κοπανισμένα, με το λαιμό μου γδαρμένο, με τα πόδια μου κατακομμένα από την κούραση και τα μάτια μου καταβρεγμένα από τα δάκρυα και με κλείνουν εκεί μέσα στο αχούρι και μου ρίχνουν για να φάω ένα δεμάτι χόρτα ξερά, ανακατεμένα με ακαθαρσίες και όλη τη νύχτα μένω πλαγιασμένος μέσα στις κοπριές και στις βρώμες και μόλις προφθαίνω να κλείσω τα μάτια και αρχίζει πάλι το μαρτύριο. Είναι λοιπόν να μη σε μακαρίζω εσένα που ζεις μέσα σε όλες τις ανέσεις». Όταν το βόηδι έπαψε να μιλεί, ο γάιδαρος γύρισε σε αυτό και του είπε,
Βλέπω, φίλε μου, πως με το δίκιο τους οι ανθρώποι σε λένε χοντροκέφαλο και μπουνταλά. Είσαι αφελής και δίχως στόχαση. Αφήνεις να σε σέρνουν όπως θέλουν και κοπιάζεις, τσακίζεσαι, σκοτώνεσαι για την άνεση των άλλων και υποφέρεις όλη σου τη ζωή, το ζυγό στο σβέρκο σου και το βούνευρο στη ράχη σου και το βούκεντρο στον πισινό σου και ένα σωρό βλαστήμιες και βρισχές και σαν χαζός που είσαι δεν παίρνεις μια απόφαση ποτέ. Τι ωφελείσαι από όλους αυτούς τους εξευτελισμούς που υποφέρεις? Μα αν θέλεις να ακούσεις τη συμβολή μου, θα είναι καλύτερα για σένα και θα μπορέσεις να ζήσεις πιο άνετα ακόμα και από μένα. Αν έχεις θάρρος όσο δύναμη έχεις, δεν θα σου φέρονται πια κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, άκουσέ με. Όταν σε πάνε στο χωράφι και θέλουν να σου βάλουν το ζυγό, ξαπλώσου χάμω και μην το κουνάς απ' εκεί ό,τι και αν σου κάνουν. Και αν μετά πολλά σε σηκώσουν, σε ξαναπέσε πάλι, δεύτερη φορά. Και μην λείψεις να δείξεις την οργή σου χτυπώντας βαριά τα πόδια σου απάνω στη γη. Και όταν σε γυρίζουν σπίτι και βάζουν μπρος σου την ελεηνή τροφή σου, σημείνεις τη μονάχα και τραβήξου πίσω δίχως να την αγγίσεις και προσπίσου τον άρρωστο και μην αμελήσεις να το κάνεις αυτό για μια μέρα ή δυο ή και τρεις ακόμα και θα είδεις πως θα σε αφήσουν ήσυχο να αναπαυθείς. Όταν το Βοήδη άκουσε αυτά τα λόγια, είπε μέσα του πως ο Γάιδαρος ήταν φίλος του και ήθελε το καλό του και τον ευχαρίστησε θερμά και του είπε «Σωστά μου λες, αδερφέ μου, θα βάλω σε πράξη τη συμβουλή σου και πάντα θα σε ευλογώ». Τώρα ο έμπορος κόρη μου κατάλαβε όσα είπαν τα δύο ζώα. Την άλλη μέρα ο ζευγάς πήρε το Βοήδη και θέλησε να το ζέψει στο αλέτρι. Μα εκείνο εναντιώθηκε όπως το είχε συμβουλέψει ο Γάιδαρος. Και όσα και αν του έκανε ο ζευγάς, και μόνο το ξύλο που του έδωσε και του άργασε το πετσί του, ούτε στιγμή δεν το κούνησε από χάμ όπου είχε εξαπλωθεί. Τότε ο Γιώργος το δίγησε πίσω στο σπίτι και το έβαλε στο παχνί του και του ρίξε την καθημερινή του τροφή. Μα όταν γύρισε στο στάβλο το πρωί, είδε τάχυρο άγγιχτο και το Βοήδη σε χάλι ελεηνό, σαν χτυπημένο από θανατηφόρα αρρώστια, ξαπλωμένο ανάσκελα και με τα πόδια τεντωμένα. Τρόμαξε και έτρεξε και τα ανάφερε στα αφεντικό του. Τώρα ο έμπορος κατάλαβε τι σήμαιναν όλα αυτά, γιατί είχε ακούσει την ομιλία του Βοδιού με το Γάιδαρο και είπε «Να πάρεις το Γάιδαρο και να τον ζέψεις στα λέτρη να οργώσει αυτό σήμερα τη γη». Και ο ζευγάς έκανε όπως του είπε ο αφέντης του και πήρε το γάιδαρο και τον έζεψε και όλη την ημέρα τον ανάγκασε να κάνει τη δουλειά του Βοδιού. Και όταν το ζώο απόκανε από την κούραση και δοκίμαζε να σταθεί λιγάκι, ο ζευγάς το κοπανούσε με το ξύλο, έτσι που όταν το βράδυ γύρισε σπίτι δεν μπορούσε να σύρει τα πόδια του. Όσο για το Βόηδη, αυτό παιδί μου πέρασε τη μέρα με ραχάτη και έφαγε την τροφή του με μεγάλη όρεξη και δεν έπαβε να ευλογεί το γάιδαρο για την καλή του συμβουλή, μη ξέροντας τι του είχε συμβεί του δύστυχου εξαιτίας του. Έτσι όταν νύχτωσε και ο γάιδαρος μπήκε στο στάβλο, το Βόηδη σηκώθηκε απάνω με σεβασμό και του είπε «Ο Θεός να σε έχει καλά, αδερφέ μου. Από σένα αναπαύθηκα όλη αυτή τη μέρα και έφαγα το φαΐ μου με ησυχία και ειρήνη». Μα ο γάιδαρος δεν του έδωσε απόκριση από το θυμό του, από την εξάντληση και από το ξύλο το πολύ που είχε φάει. Μόνο έλεγε μέσα του, δεν φταίει κανείς άλλος. Εγώ φταίω που είχα την κουταμάρα να δώσω μια καλή συμβουλή. Για να ελευθερώσω το Βόηδη, προετοίμασα εγώ ίδιος τον αφανισμό μου και θα αφανιστώ στα αλήθεια, αν δεν σκεφτώ καλά και δεν βρω μια πονηριά για να τον γυρίσω πάλι στη θέση του. Έτσι λοιπόν και εσύ, ο κόρη μου, είπε ο Βεζίρης, γυρεύεις το χαμό σου για μια τρελή ιδέα που μπήκε στο μυαλό σου. Για να ελευθερώσεις τα άλλα κορίτσια της πολιτείας, μπαίνεις εσύ σε κίνδυνο να χάσεις τη ζωή σου. Απόβαλε αυτή την ιδέα. Μα το Θεό σου δίνω την καλύτερη συμβουλή που έρχεται από την αγάπη μου και τη μέρημνά μου για σένα. Πατέρα, μην επιμένεις. Πρέπει να με πας στο βασιλιά και θα με πας. Τότε της λέει ο Βεζίρης, το πείσμα σου θα με αναγκάσει να κάνω ό,τι έκανε ο έμπορος εκείνος στη γυναίκα του. Του λέει τι έκανε, η ιστορία του εμπόρου. Μάθε λοιπόν, απάντησε ο Βεζίρης, πως όταν γύρισε ο γάιδαρος στο στάβλο, βγήκε με τη γυναίκα του και τα παιδιά του έξω στο χαγιάτι, γιατί ήταν νύχτα γλυκιά, μολόγιο μου φεγγάρι. Τώρα το χαγιάτι ήταν απάνω ακριβώς από το στάβλο και ξαφνικά, εκεί που καθόταν και τα παιδιά του παίζαν γύρω του, ο έμπορος άκουσε το γάιδαρο να λέει στο Βόηδη. «Πες μου, πλατοκούτελε, τι σκέπτεσαι να κάνεις αύριο?» του αποκρίθηκε το Βόηδη. «Τι άλλο παρά να ακολουθήσω πάλι την πολύτιμη συμβουλή σου, καλέ μου φίλε?» «Α, δεν εννοώ να το κουνήσω πια από εδώ. Όταν θα μου φέρουν την τροφή, δεν θα φάω μπροστά τους και θα γυρίσω κατά πάνω τους τα κέρατά μου, τα χαποστέλω να τους χτυπήσω. Θα κάνω τον ανήμπορο και θα ξαπλωθώ στη γη σαν μισοπεθαμένος για να με αφήσουν ήσυχο». Ο γάιδαρος κούνησε το κεφάλι και είπε, «Για το Θεό, φίλε μου, πρόσεχε, μην το κάνεις», ρώτησε το Βόηδη. «Γιατί?» και εκείνος απάντησε,
Ξέρε πως σου λέω την καλύτερη συμβουλή, γιατί απόψε άκουσα τον αφέντη μας να λέει στο ζευγά. Αν το βόηδι είναι και αύριο στο ίδιο χάλι και δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του και δεν θέλει να φάει, να το πας στο χασάπι να το σφάξει και να μοιράσεις το κρέας του στους φτωχούς και να αργάσεις το τομάρι του για να το κάνω με τσαρούχια. Αυτά άκουσα και φοβήθηκα πολύ για σένα, καλέ μου φίλε. Γι' αυτό άκου τη συμβουλή μου, μη σου τύχει καμιά συμφορά. Όταν ο ζευγάς σου φέρει το φαΐ, να σηκωθείς και να το φας και να τον ακολουθήσεις στο χωράφι με υπακοή, αν θέλεις να σώσεις καημένε μου την κόκα σου. Τότε το βόηδι σηκώθηκε απάνω με ταραχή μεγάλη και μου γκάνισε δυνατά και ευχαρίστησε το γάιδαρο λέγοντας με τρόμο: «Ναι, ναι, θα πάω όπου θέλουν». Ακούοντας αυτά, ο έμπορος έπηξε ένα γέλιο τόσο δυνατό και έπεσε χάμου και σπαρτάρισε από το γέλιο. Του λέει η γυναίκα του: «Γιατί γελάς έτσι?» Της απαντά: «Γελώ για κάτι που άκουσα και είδα, μα δεν μπορώ σε κανένα να το πω». Του λέει: «Σε μένα δεν γίνεται, θα το πεις». Της λέει: «Ούτε σε σένα. Μάθε μόνο πως άκουσα κάτι που μιλούσαν ο γάιδαρος και το βόηδι. Όμως δεν μπορώ να φανερώσω τι είπαν, γιατί κινδυνεύει η ζωή μου». Εκείνη δεν πίστεψε. Αποκρίθη: «Αυτές είναι ψευτιές και προφάσεις. Γέλασες μαζί μου και γι' αυτό δεν θέλεις να μου πεις. Μαμά τον Κύριο των Ουρανών δεν θα πλαγιάσω πια μαζί σου. Θα σε αφήσω αμέσως». Και κάθισε χάμω και έκλαψε. Της λέει ο έμπορος: «Τι έχεις τώρα και κλαις?» Του απαντά: «Θέλω να μου πεις γιατί γέλασες». Της λέει πάλι αυτός: «Σου είπα πως είναι αδύνατο και θα σου πω γιατί. Μια φορά παρακάλεσα τον Θεό να μου δώσει το χάρισμα να καταλαβαίνω τη γλώσσα των ζώων και των πουλιών. Και όταν ορκίστηκα να μην φανερώσω ποτέ το μυστικό σε κανένα με ποινή να πεθάνω αμέσως, ο μεγαλοδύναμος μου δώσε το χάρισμα αυτό. Λοιπόν, αν καθίσω να σου πω τι είπε ο γάιδαρος στο βόδι, θα πεθάνω». «Δεν πειράζει», λέει εκείνη, «πες μου το και ας γίνει ό,τι γίνει». Και δεν έπαυε να τον ενοχλεί. Και αυτό εξακολούθησε και την άλλη μέρα, από την αυγή ως που πήγε να σκάσει ο δύστυχος από τη στεναχώρια του. Τέλος, μην αντέχοντας πια στο πέδεμα που του έκανε, πήρε την απόφασή του και της είπε: «Κάλεσε τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τους συγγενείς μας και τους γειτόνους». Και όταν αυτοί ήρθαν, έστειλε και φώναξε τον καδί και το γραμματικό του καδί, με την ιδέα να κάνει τη διαθήκη του και να πει το μυστικό του και ύστερα να πεθάνει. Γιατί την αγαπούσε με υπερβολική αγάπη, γιατί ήταν η μητέρα των παιδιών του και είχε ζήσει μαζί της ολάκερη ζωή 120 χρόνια. Λοιπόν, αφού μαζόχτηκε όλη η οικογένεια και η γειτονιά, τους ανάφερε το περιστατικό του και τους είπε: «Συμβαίνει σε μένα μια παράξενη ιστορία. Η γυναίκα μου με παιδεύει να της αποκαλύψω ένα μυστικό, μα αν το αποκαλύψω θα πεθάνω αμέσως». Όλοι τότε γύρισαν στη γυναίκα και την εξόρκιζαν να παρατήσει αυτό το αμαρτωλό το πείσμα και να αναγνωρίσει το σωστό και να μην γίνει η αιτία να χαθεί ο πατέρας των παιδιών της. Μα αυτή το γαβά της. Έτσι βαρέθηκαν πια να της μιλούν και ο έμπορος σηκώθηκε και βγήκε έξω στην αυλή για να ανοιχτεί και να πει την τελευταία του προσευχή με το σκοπό να γυρίσει πάλι πίσω, να πει το μυστικό και να πεθάνει. «Τώρα, κόρη μου, σε χραζάτ». Ο έμπορος αυτός είχε στην αυλή του καμιά πενινταριά κότες και έναν πετινό. Και εκεί που νιβόταν, άκουσε το σκύλο να μιλά με αυτή τη γλώσσα στον πετινό που χτυπούσε τα φτερά του και έκραζε με ασέλγιε και πηδούσε από τη μια κότα στην άλλη. «Όξε τσίπο το πουλί, δεν τρέπεσαι να κάνεις αυτά τα πράγματα σήμερα?» «Και τι είναι σήμερα?» ρώτησε ο πετινός. «Δεν ξέρεις πως ο αφέντης μας σήμερα πεθαίνει? Η γυναίκα του επιμένει και καλά να της φανερώσει ένα μυστικό που μόλις ο αφέντης μας το ξεστομίσει θα πεθάνει. Και τώρα ετοιμάζεται να της το πει. Οι δούλοι και όλα τα ζώα του σπιτιού είμαστε σε μεγάλη λύπη που χάνουμε τέτοιον καλόν αφέντη. Και εσύ αρσίζει, τεινάζεις τα φτερά σου και καβαλικεύεις τις κότες με τόση αδιαντροπιά?» Στις επιπλήξεις αυτές του σκύλου ο πετινός απάντησε: «Να σου πω, φίλε μου, αν είναι έτσι όπως λες και ο αφέντης μας δεν μπορεί να κουμαντάρει μια γυναίκα, τότε θα πει πως δεν έχει γνώση και είναι ανάξιος να ζει. Εγώ έχω 50. Βλέπεις όμως πως της κρατώ σε υποταγή. Εκείνος έχει μία και δεν μπορεί να την κάνει ζάφτη?» Του λέει ο σκύλος: «Και τι θέλεις να κάνει για να τη σοφρονήσει?» Απαντάει ο πετινός: «Να κόψει μερικές βέργες από εκείνη τη μουριά εκεί πέρα και να σου την αρχίσει. Πού σου επονεί και πού δεν σου πονεί. Και τότε θα δεις, σοφρονίζεται ή όχι». «Τώρα, κόρη μου Σαχραζάτ», εξακολούθησε ο Βεζίρης, «θα σου κάνω ό,τι έκανε ο έμπορος εκείνος στη γυναίκα του», είπε η Σαχραζάτ. «Και τι της έκανε?» Λοιπόν, όταν ο έμπορος άκουσε τα σοφά λόγια του πετινού στο σκύλο, σηκώθηκε βιαστικά και μπήκε στην κάμαρα της γυναικός του, αφού πρώτα έκοψε μερικές βέργες από τη μουριά και τις έκρυψε σε μια γωνιά και ύστερα της φώναξε: «Έλα εδώ μέσα να σου πω το μυστικό, γυναίκα, για να μην τα ακούσουν κι άλλοι».
Και όταν εκείνη μπήκε, ο άντρας κλείδωσε την πόρτα και όρμησε απάνω της και της έδωσε ένα τέτοιο γερό ξύλο που της μελάνιασε όλο το κορμί της. Και όλη την ώρα της έλεγε, θα με κατευθείς πια στις δουλειές μου, θα μου κάνεις άλλη φορά πείσματα. Και εκείνη τρελή από τους πόνους, συρνότανε χάμουσα φίδι και του έλεγε, άνδρα μου, ανδρούλη μου, συγχώρεσέ με, δεν θα σε πεισματώσω πια, δεν θα σου κάνω πια ερωτήσεις. Και αφού το βεβαίωσε αυτό με όρκο στο Θεό και φίλησε το χέρι του και το πόδι του, την έβγαλε από το δωμάτιο υποταγμένη κύμερη σαν αρνή, όπως πρέπει να είναι μια γυναίκα. Οι γονείς της, οι συγγενείς και οι γειτόνοι ευχαριστήθηκαν και η θλίψη και το πένθος μεταβλήθηκε σε χαρά και ευφροσύνη. Έτσι ο έμπορος έμαθε από έναν πετεινό τον τρόπο να κρατεί την πειθαρχία μέσα στο σπίτι και το ανδρόγυνο έζησε χαρούμενο και ευτυχισμένο. «Λοιπόν και σένα το ίδιο θα κάνω κόρη μου, αν δεν αλλάξεις ιδέα», ξακολούθησε ο Βεζίρης. Μα η Σαχραζάν απάντησε σταθερά. «Δεν θα αλλάξω ούτε στιγμή ιδέα, πατέρα μου. Ούτε η ιστορία αυτή μπορεί να με μεταπίσει από το σκοπό μου. Άφησε αυτές τις ομιλίες και αυτά τα παραμύθια. Δεν θα ακούσω λέξη και αν μου αρνηθείς, θα πάω όπως σου είπα μόνη μου εγώ στο βασιλιά». Βλέποντας ο Βεζίρης πως τα λόγια του πήγαιναν χαμένα, πήγε στο βασιλιά και του ανάφερε όλα όσα συνέβηκαν με την κόρη του από την αρχή ως το τέλος και πως μπρος στην επιμονή της αποφάσισε να του την πάει το βράδυ. Ο βασιλιάς σε θαύμασε για αυτή την απόφαση, γιατί είχε κάνει ιδιαίτερη εξαίρεση για τις κόρες του Βεζίρη και του είπε, «Όπιστε μου σύμβουλε, πώς το αποφάσισες αυτό? Σι ξέρεις τον όρκο που έχω πάρει. Αύριο το πρωί θα σου πω πάρτιν και σφάχτην. Και αν δεν τη σφάξεις, θα σφάξω εσένα στο πόδι της». «Πολύ αγαπημένη μου βασιλιά, θα κάνω πιστά ό,τι με διατάξεις», απάντησε σκύβοντας με σεβασμό το κεφάλι του προς το χαλίφι. «Καλά λοιπόν, φέρε μου την». Η Σαχραζάτ χάρηκε χαρά μεγάλη όταν έλαβε το μήνυμα πως το βράδυ θα γινόταν η γυναίκα του βασιλιά. Άρχισε λοιπόν να ετοιμάζεται και να βάζει τα στολίδια της και ύστερα φώναξε την αδερφή της την Τουρναζάτ και της είπε, «Κράτα καλά στο μυαλό σου τις οδηγίες που θα σου πω. Όταν πάω στο βασιλιά θα στείλω και να σε φωνάξω. Και όταν έρθεις και δεις πως τέλειωσε τα παιχνίδια του μαζί μου θα μου πεις, αδερφή μου αν δεν κοιμάσαι πες μου μια νέα ιστορία ωραία και τερπνή για να σκοτώσω με την ώρα ώσπου να ξημερώσει, γιατί κι εγώ δεν έχω ύπνο. Κι εγώ θα σου πω μια ιστορία που θα είναι η σωτηρία μας αν θέλει ο Θεός και που θα κάνει το βασιλιά να καταργήσει τον απάνθρωπό του νόμο». Και του Νιαζάτ της απάντησε, «Με τα χαρά σου αδερφή μου». Έτσι όταν νύχτωσε ο πατέρας του Σοβεζίρης πήρε τη Σαχραζάτ και την οδήγησε στο βασιλέα που έμεινε εκστατικός από την ομορφιά της. Μα όταν ο βασιλιάς την πήρε στο κρεβάτι του την είδε που έκλαιγε. Τη ρώτησε με απορία, «Τι έχεις, γιατί κλαις?» Εκείνη απάντησε, «Ω πολυχρονεμένη βασιλιά μου, έχω μια αδερφούλα που την αγαπώ σαν τα μάτια μου. Και ήθελα να την ειδώ ακόμα μια φορά τη νύχτα αυτή πριν ξημερώσει και κλείσουν τα μάτια μου για πάντα». Και ο βασιλιάς της έκανε το χατήρι και έστειλε αμέσως να φέρουν την Τουρνιαζάτ από του πατέρα της στο σπίτι. Και όταν ήρθε αυτή και τον προσκύνησε, της είπε ο βασιλιάς να πλαγιάσει στο σοφά που ήταν στα πόδια του κρεβατιού. Ύστερα πήρε τη Σαχραζάτ στην αγκαλιά του και αφού τη χάιδεψε και τη φίλησε και της πήρε την παρθενιά της, πέσαν όλοι να κοιμηθούνε. Μα κατά τα μεσάνυχτα η Σαχραζάτ ξύπνησε και έκανε νόημα στην αδερφή της που καθόταν και περίμενε. Και μόλις είδε το νόημα, η Ντουνιαζάτ της είπε, «Ω αδερφή μου, αν δεν κοιμάσαι, πες μου καμιά από εκείνες τις ωραίες και τερπνές ιστορίες που ξέρεις, για να γλυκάνουμε τις θλιβερές ώρες της τελευταίας νύχτας που είμαστε μαζί». «Με τα χράς, αδερφούλα μου», απάντησε η Σαχραζάτ, «αν το επιτρέπει ο πολυχρονεμένος μας βασιλιάς». «Ας γίνει το θέλημά της», είπε ο βασιλιάς, που είχε κάποια στεναχώρια εκείνο το βράδυ και δεν τον έπαιρνε κι αυτόν ο ύπνος. Και του άρεσε η ιδέα να σκοτώσει την ώρα του με μια τρεπνή ιστορία.